Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε στα πόσα, στα 12. Δημήτρη μου, στα 12 λεπτάκια, μετά από τις 5, είστε συντονισμένοι στον Λίμπερο 107,4. All About Harrison Air, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνα. Ακόμα μια μέρα πιο κοντά στο ντέρμπι της Κυριακής, με το οποίο θα ασχοληθούμε και σήμερα με δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις που έχουμε ετοιμάσει για εσάς, και στον πρώτο καλεσμένο μας θα πάμε σε λίγα λεπτά, αν μας βοηθήσει και η τηλεφωνική επικοινωνία, σε τελευταία αγωνιστικά νέα του Άρη εν ώψη του αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Τι γίνεται με τον Χουλιάν Κουέστα, τι έχει στο μυαλό του ο Πάκο Ερέρα για την εντεκάδα που θα κατεβάσει την Κυριακή. Πολλά τα οποία θα αναφέρουμε και θα συζητήσουμε και με εσάς μετά από τις 6 που θα ανοίξουμε λογικά τις τηλεφωνικές γραμμές. Θα μιλήσουμε φυσικά για μπάσκετ, η δυσάρεστη πλευρά θα λέγαμε της κουβέντας μας σήμερα, γιατί χθες είχαμε αυτό το πολύ άσχημο αποτέλεσμα για την ομάδα του Βαγγέλη Αγγέλου, η οποία γνώρισε την ήττα από την Κατάγια στο Αλεξάνδριο με 70-79 και ξεκίνησε με το χειρότερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις της για το FIBA Europe Cup, σε ένα αποτέλεσμα που έφερε μια δικαιολογημένη γκρίνια από πλευράς κόσμου. Έναν Αγγέλου ο οποίος κατέθεσε τη δική του πλευρά των πραγμάτων, αρκετά ρεαλιστικά, λένε κάποιοι, στη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Ένας Άρης που δεν ξεκίνησε λοιπόν καλά στην Ευρώπη και καλείται πλέον να αντιδράσει με το παιχνίδι, το πολύ δύσκολο παιχνίδι, το οποίο έχει μπροστά του την ερχόμενη Κυριακή με αντίπαλο τον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη, με τον ορισμό του συγκεκριμένου αγώνα στις 5, δηλαδή 2 ώρες πριν τον ντέρμπι του Κλεάνθης Βικελίδης, να παραμένει εξαιρετικό, πραγματικά δεν αλλάζει και δεν θα αλλάξει κιόλας. Γιατί ρε φίλε, είναι 5 ώρα το μπάσκετ και 7 ώρα είναι η μπάλα. Και εντάξει. Τι. Και τι. Το ένα στην Αθήνα, το άλλο στην Θεσσαλονίκη. Και πάλι. Να μάθετε να διεκδικείτε πράγματα κανονικά. Και πάλι. Τι και πάλι. Θα σα δείξω το μάτς και τα δύο, τι. Ναι, κάποιο μπορεί να θέλει. Θέλω να δω και τα δύο. Δεν, να ήταν στο παλέτο μάτς. Να ζητήσεις μια ώρα νωρίτερα. Δεν νομίζω να είχα τόσο θράσο. Ρε φίλε, δεν γίνεται να προσαρμόζει όλη το πρόγραμμά του ανάλογα με την τηλεθέασή σου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αφού πουλάμε. Ναι, απλά ξέρεις τι γίνεται, κάνεις τώρα. Εσύ καλά κάνεις και το λες. Ναι. Απλά έχουμε μπει σε μια λογική του να λέμε για τα πάντα. Με αποτέλεσμα να χάνουμε την ουσία. Και η ουσία ποια είναι? Η ουσία σίγουρα δεν είναι. Αν πριν το Άρης ΠΑΟΚ, θα βλέπεις το Πανιόνιο Άρης. Καταρχήν πες μου πόσοι από τους 22.000 που θα είναι στο Βικελίδης θα κάτσουν να δουν το μάτς πριν. Θα ακούν ενημέρωση από το Λίμπερο σίγουρα όταν πηγαίνουν στο Βικελίδης. Με αυτό σου λέω. Άρα το μάτς πότε πρέπει να το βάλουμε? Το μόνο σίγουρο. Το βάλουμε το Σάββατο. Καλύτερα θα ήταν νομίζω. Θα ήταν καλύτερα. Θα ήταν καλύτερα. Ωρα. Άλλες φορές θα γίνει αυτό. Θα ήταν καλύτερα. Την άλλη εβδομάδα δηλαδή που παίζεις με την ΑΕΚ Σάββατο και με τον Ολυμπιακό Κυριακή, τι έγινε? Αν γίνει Κυριακή. Θα το αλλάξει το πάνε Σάββατο τώρα. Θα είναι εκπληκτικό αυτό. Αν γίνει Κυριακή. Νομίζω δεν γίνεται να το πάει Σάββατο, γιατί παίζει ο Ολυμπιακός Ευρωλίγκα. Άρα το πάνε Δευτέρα. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι ειδικοί λόγοι. Λόγω της κορύφωσης των εορτάζων. Ήδη άλλαξε το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός άλλαξε. Άρα πολύ πιθανό να αλλάξει και το Άρης Ολυμπιακός. Θα πάρεις να βάλουμε το... Για τις 28 το Οκτώβρη. Κάτσε να πάω να καλέσω το Άρης Ολυμπιακός. Πάω να καλέσω, ρε φίλε. Κάτσε να καλέσω τον καλεσμένο μας. Να καλέσω τον καλεσμένο. Ελπίζω να σηκώσει το τηλέφωνο. Γιατί μερικές φορές το σηκώνω. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Με πολλά και ενδιαφέροντα να έχουμε μέσα στην εκπομπή. Καταρχήν έχουμε μία συνέντευξη στανταρισμένη. Έχει μιλήσει ο Νίκος. Θα τον ακούσετε σε λίγο. Έναν παίκτη ο οποίος είναι πάρα πολύ αγαπητός στον κόσμο του Άρη. Ναι, κλείστε το τηλέφωνο, ρε αγόρι μου, να πάρουμε τον καλεσμένο τώρα. Λοιπόν, τώρα θα τα πείτε, τώρα. Πω, τι είναι αυτή. Έχουμε και άλλη γραμμή, ξέρεις. Για μένα ήταν το τηλεφώνημα. Να τα πω καλά, είπε τι. Να προσέχω τι λέω. Τι, τα λέω καλά. Αν τα λέω καλά ή δεν τα λέω καλά. Να τα πω καλά. Ή μου είπε τι να πω, μήπως. Ήθελε να τα πούμε οι δυο μας. Ξέχασε ότι έχω εκπομπή 5 και 4. Προφανώς. Ωραία. Δώσ' τον καλεσμένο να τα πούμε με τον καλεσμένο. Και αμέσως μετά θα τα πούμε και με τους υπόλοιπους. Κάτσε να διαβάσω εδώ τα νέα της προπόνησης. Με τους ποδοσφαιριστές μας κτλ. Βέλεθ, Μπάσα, κανονικά. Ανέβασε ρυθμό. Ο Κουέστα έχει παρουσιάσει βελτίωση. Και χαρτάκι πάρε. Και χαρτί πάρε.
Όχι, χαρτί για να γράφεις τι λέει. Μετάφραση θα κάνουμε. Λοιπόν, ο Κουέστα έχει παρουσιάσει βελτίωση στο κάταγμα, στο μικρό δάχτυλο του δεξιού χεριού και θα δούμε πώς ακριβώς θα πάει. Εγώ πιστεύω θα παίξει στο τέλος. Θα τα δούμε όμως όλα στην πράξη. Πάμε να καλησπερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έναν άνθρωπο που νομίζω ότι όλοι τον αγαπάτε ιδιαίτερα και αυτός σας αγαπάει και έχει αγαπήσει και τον Άρη και την Θεσσαλονίκη. Τι, τον έχουμε, να τον προλογίσω. Να τα πω παιδιά, να τον καλησπερίσω. Σε λίγο. Τι έπεσε η γραμμή. Τον έχουμε τον. Άμα τον έχουμε, τον γιατί με έφερε. Μας, αλλά το βίντεο νομίζω θα τον προλογίσουμε. Α, με βίντεο. Για να ακούσουμε βίντεο. Άκου, εσύ άκου. Listen. First listen. Για να δώσω το βίντεο. Δώσε λίγο, Δημήτρη, το βίντεο. Ωραίο το 1-2 των παικτών του Άρη με Ήβιτς και Χαβίτο. Το σουτ, ο Χαραλάμπους, ο Κνόλ στη φάση. Η κόντρα ευνοεί τον Κόκε. Νικάει τον Φερναντές. 1-0 ο Άρης. Σέρχιο. Καλησπέρα. Έβαλα το YouTube να τα ακούσει ο πρόεδρος. Ναι, καλά έκανες. Τι κάνεις? Πολύ καλά. In English or in Greek? Whatever you want. Ελληνικά. Half-half and half Spanish. Everything. Πάμε ελληνικά που είναι πιο απλά. Πού είσαι καταρχήν, τι κάνεις, πού είσαι, πού βρίσκεσαι τώρα? Μάλαγα είμαι στη Μάλαγα. Είσαι στην πατρίδα. Μάλιστα. Ναι. Παρ' όλα αυτά ετοιμάσαι να έρθεις Βικελίδης. Θέλω να έρθω Σάββατο. Α, να έρθεις το Σάββατο και για να δεις το παιχνίδι την Κυριακή. Πες μου τώρα, τι ενόχλησε, τι τόσο τρομερό έγραψες που ενόχλησε τους φίλους μας εδώ του ΠΑΟΚ, τους παίκτες, τον πρόεδρο εκεί, τι τόσο τρομερό έγραψες? I will explain me in English, okay? Yeah, better, okay. I just was looking, reading newspaper and all this, and I read an interview of the player of PAOK saying that for them was one match more, and for Aris is the match of the year, you know? Mm-hmm. And this made me really feel very bad, you know, because he want to be like so big and we so small, and it's not true. You understand what I mean? Yes, of course. That doesn't mean translate, Sergio. PAOK is not Real Madrid, and Aris is not a piece of shit. You understand what I mean? Mm-hmm. Of course. Περίμενα να μεταφράσουμε λίγο, Σέρχιο. Είπε ότι διάβαζα την εφημερίδα, λέει, και είδα, λέει, κάπου την συνέντευξη του Πρίγιοβιτς. Ο οποίος χαρακτήρισε το παιχνίδι της Κυριακής ως ένα ακόμα μάτς για τον ΠΑΟΚ, ενώ για τον Άρη είναι το παιχνίδι της χρονιάς. Ένιωσε άσχημα. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ η Ρεάλ, λέει, και δεν είναι ο Άρης αυτό που είπε. Αυτό, ναι, το οποίο είπε, και νομίζω ότι καταλάβατε όλοι. Το καταλάβαμε. Okay. I think that, νομίζω ότι έχοντας ζήσει τόσα πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη, έχεις καταλάβει ότι αυτό είναι το κλίμα που προσπαθούν να περάσουν στους παίκτες τους όταν έρχονται εδώ. Οπότε. Δεν είναι και τόσο. Δεν μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση εμάς. This is the thing. Me, I know what is this match. I know how is the things. He even don't know yet. This is the thing. This player that I comment now. He even don't know. It's one match more. So you will see on Sunday. It will be the most beautiful match of your career until now. Mm-hmm. Because I think he was in the World Cup. And yes. What? Does that mean what? Now you are who? For me, one more player, because I never hear about you. You understand what I mean? Mm-hmm, mm-hmm. And I listen, and who I mean? Me, I nobody. Me, I now just fan. I was player. Now I'm not player. I'm not talking like a player. I'm talking like a fan. Yes. And this is what the people don't understand. Me, I make my career, for me, was very beautiful. For one, people can be more or less beautiful. But now I'm talking like fan of Aris, not like player. You understand what I mean? And you are not part of Aris Football Club now. Savidis, yeah. Prijovic, Vierinia, all of them are part of the of PAOK FC, PAOK Football Club. Exactly. Mm-hmm.
Μας είπε ότι εγώ λέει ξέρω τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι. Αυτοί δεν ξέρουν, λέει, θα τον δουν για πρώτη φορά και θα ζήσουν το πιο όμορφο μάτι της καριέρας τους, λέει, την ερχόμενη Κυριακή. Αναφερόμενος στον πρίγκιπης είπε ότι εντάξει πήγε στο Μουντιάλ, αλλά εντάξει και τι σημαίνει, δηλαδή ποιος είναι, ας πούμε. Είναι ένας ακόμα παίχτης, αυτό είπε στην συνέχεια. Εγώ, λέει, πήρα τη θέση που πήρα ως οπαδός και όχι ως ποδοσφαιριστής, λέει. Είχα μια όμορφη καριέρα στο ποδόσφαιρο, αλλά μέχρι εκεί. Τώρα απλά μιλάω σαν οπαδός του Άρη και όχι σαν ποδοσφαιριστής της ομάδας. Και να το πούμε αυτό, όσο μας περιμένει ο Σέρχιο, ότι είναι διαφορετικό να είσαι ένας πρώην ποδοσφαιριστής και πλέον ο Σέρχιο ασχολείται με την οικογένειά του, προσπαθεί να κάνει κάποια νέα πράγματα στη ζωή του. Και είναι άλλο να εκπροσωπείς την ομάδα, να είσαι ιδιοκτήτης της ομάδας. Είπες πάντως στον κύριο Σαββίδη να σε παρακολουθήσει στο YouTube, γιατί νομίζω όντως δεν σε είχε δει, δεν είχε παρακολουθήσει. Νομίζω επειδή είναι τα τελευταία χρόνια στον ΠΑΟΚ, προφανώς και δεν σε είχε δει τα γκολ που έχεις πετύχει και τα λοιπά. Εμείς βάλαμε ένα, έχεις βάλει ένα πάρα πολύ ωραίο, θυμάμαι, με γυριστό σουτ στο 3-1, εκείνο το μάτσο, ο Νάτσο είχε βάλει το τρίτο. Αυτό ήταν το πρώτο γκολ από εκείνο το παιχνίδι. Και γενικότερα, μέσα στην Τούμπα ένα από δικό σου το rebound του Χαβίτο. Εντάξει, μην πούμε τώρα ποιο είναι ο Κόκκι και τι έχει παίξει στον Άρη. Νομίζω ότι ο κόσμος του Άρη το αντιλαμβάνεται. Πάντως έχουν χιούμορ, έτσι. Έχουν χιούμορ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν θα του κοπεί το γέλιο την Κυριακή. This guy also made me the things very easy. Was like, take, it's your chance now to destroy me. Very easy. What you tell to me, what you are telling to me, I just make one comment, but for me it's so beautiful comment. If he has pain about this comment, it's because it's the truth, you understand? Mm-hmm. But all that I comment is with all my respect. The only thing I said, let's come to watch the match, not to make a war, you understand? Match is party. I won't allow the fans to show what is a really fun. You understand? Mm-hmm. Very beautiful atmosphere and not more than this. Not war. Not to go in the stadium with guns. This is not football. You understand? Of course. Είπε ότι αυτός μου το έκανε εύκολο με αυτά τα οποία είπε. Η ουσία είναι ότι αυτό το οποίο είπα εγώ, είπα να πάμε όλοι στο γήπεδο και να απολαύσουμε το παιχνίδι. Είναι ένα πάρτι, δεν είναι τίποτα άλλο. Όχι να πηγαίνουμε στο γήπεδο με όπλα, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά. Και είναι μια γιορτή για το ποδόσφαιρο και για τον κόσμο. Οκ. Ας το αφήσουμε, Σέρχιο, στην άκρη το περιστατικό. Δεν ξέρω, παρακολουθείς καθόλου τον Άρη, έχεις δει παιχνίδια. Νομίζω ότι η ομάδα φέτος θυμίζει την ομάδα που ήσουν και εσύ πρωταγωνιστής τα προηγούμενα χρόνια. I see all the start of the season of the team. I know the team is playing really nice. Of course, it's the first year again in first division, but it's not so easy. But a lot of new players. But the team is playing similar to the time that I was playing. Mm-hmm. And this kind of football is beautiful, and fan of Paris is what they like to see their team playing very nice. So what I just hope for Sunday is to, with the help of the fans, the team, win the match, you know, playing nice, make the people happy, and continue the season. No? I know that PAOK is in good performance, it's first, they come from Karaskaki winning, but you know, in Harilau it's a derby, 50-50, maybe we have a little bit more changes because we play at home. At home. Of course, it's not easy. I hope the player will understand what is this match, and the nervous of the match will not be worse for them. You understand? Mm-hmm. Βλέπω την ομάδα, παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Δεν είναι εύκολο βέβαια αυτό το οποίο θέλει να κάνει. Υπάρχουν πολλοί νέοι παίχτες. Η ομάδα παίζει ένα ποδόσφαιρο παρόμοιο με αυτό το οποίο παίζαμε εμείς τότε και αρέσει στον κόσμο. Εύχομαι ο Άρης με τον κόσμο την Κυριακή να πάρει την νίκη για τους φιλάθλους του. Απέναντι σε ένα ΠΑΟΚ που είναι βέβαια σε καλή κατάσταση, προέρχεται και από την νίκη στο Καρασκάκη του Ολυμπιακού. Είναι 50-50, αλλά με ένα μικρό πλεονέκτημα για τον Άρη λόγω της έδρας του. Mm-hmm. Φαντάζομαι γνωρίζει τον Πάκο Ερέρα. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου για τον συγκεκριμένο και ένα σχόλιο θα ήθελα και για τους Ισπανούς παίκτες που έχει ο Άρης. Φαντάζομαι τους ξέρεις, τον Κουέστα, τον Ματίγια, τον Μενέντεθ, τον Βέλεθ.
Okay, the coach, I don't know him personally, mm-hmm. but I see his career, I listen to him many times talking in the interviews and all this, and he is Spanish, so I know the mentality of the coaches mm-hmm. from Spain. For sure, I know what he's doing. He wants his team play, always play, doesn't matter how is the result of the match. And about the players from Spain, I don't know a lot of them. I know just Matilla, because I play against and all this. All the other, I don't know, to be honest. But how they are playing right now, the performance is very nice. So I hope will be a new season, a new start, like a few years ago with us. Many people don't know who we was. And then everybody was so happy and surprised with us, no? Για τον Πάκο Ερέρα μας είπε ότι δεν το γνωρίζω προσωπικά. Έχει βέβαια μια ισπανική νοοτροπία στον τρόπο παιχνιδιού του. Θέλει η ομάδα του να παίζει ποδόσφαιρο. Από τους Ισπανούς ποδοσφαιριστές ο μόνος που ξέρω είναι ο Ματίγια, γιατί έχουμε παίξει και αντίπαλοι. Όλα τα παιδιά μας παίζουν καλά μέχρι στιγμής. Γίνεται μια νέα αρχή στον Ερέρα, σαν τη δικιά μας αρχή που είχε γίνει τότε. Και εμάς τότε δεν μας ήξεραν, αλλά στη συνέχεια μας έμαθαν. Σέρχιο, θέλεις να έρθεις την Κυριακή. Θεωρείς ότι είναι και πιο όρημα τα πράγματα να αποκαταστήσει λίγο τις σχέσεις του και με τον Καρυπίδη ή οτιδήποτε άλλο? Νομίζω έχουν μείνει στο παρελθόν ένα-δυο εντάσεις που είχατε. I want just to come Saturday to enjoy the match so many years after to have this game. Me now I'm fans, I'm not anymore player of Ari. Mm-hmm. I hope to be all my life in the memory of the fans. I know Maradona, you know, but I know that I'm in the heart of the many people of Paris. One of the best. And about the president, look, with me, my opinion was not nice the time that I was there. But after that, if he's working good for the club, the people must support him because now he's the president. We cannot do nothing else if he's working well. So just support him and we will see in the future. No? But now I think is what I read, what I see, the team is going well, so he must be working well in the team, so we have to support him. Σε τιμά αυτό που λες πάντως και μπράβο Σέρχιο. Λοιπόν, απλά θέλω λέει, να έρθω το Σάββατο λέει, και να απολαύσω το παιχνίδι ως οπαδός. Δεν είμαι ο Μαραντόνα, λέει, το ξέρω, λέει, αλλά μ' αρέσει που έχω μείνει στην μνήμη του κόσμου. Για τον Θόδωρο Καρυπίδη είπε ότι όταν βρισκόμαστε στην ομάδα τότε η σχέση μας και η γνώμη μου δεν ήταν τόσο καλή για αυτόν. Βλέπω όμως ότι κάνει καλή δουλειά και από τη στιγμή που όλα πάνε καλά, αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται στήριξη από τον κόσμο. I think that Sergio must return sometime in Aris. To be part of Aris, officially. Yeah, I hope also. I think me, I deserve and the team deserve also because how I tell you, I'm sure I'm in the heart of many people of Aris. So one day or other, for sure I will be working. I don't know in this position, but this is my wish. And normally, if the thing is going normally, will be like that. Mm-hmm. Το ελπίζω, λέει, να γυρίσω κάποια στιγμή. Είμαι ακόμα στις καρδιές του κόσμου. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα γυρίσω στην ομάδα. Δεν ξέρω ποιο πόστο, αλλά ότι θα γυρίσω. Σέρχιο, have you talked with Raúl? Yeah, I talked some time with him. I talked some time with him, but now he's there. Me, I'm. You know, when you live far one from other, the contact disappears. Not like when you are living every day, you know. His wife is from my same city, from Malaga, so sometimes I see them. Okay. Το ρωτήσαμε αν έχει μιλήσει καθόλου με τον Ρόλ Μπράβο, με τον οποίο είναι και πολύ φίλοι κιόλας. Μιλήσαμε μερικές φορές, τώρα τελευταία όχι τόσο βέβαια, γιατί είμαστε και λίγο μακριά, είναι πιο δύσκολο. Η γυναίκα του πάντως είναι από την ίδια πόλη με ένα τη Μάλαγα και κάποιες φορές έχουμε μια επικοινωνία. Τώρα τι κάνεις εσύ προσωπικά, ασχολείσαι κάτι που έχει σχέση με το ποδόσφαιρο, κάνεις κάτι σχετικό ή όχι? Take the time back that I didn't give to my family. I watch a lot of football. I every day watching football, and I'm with my brother because my brother is a FIFA agent of players, and I'm trying to work and all this.
Η Μαρία είναι 20 χρονών, πόσο είναι η κόρη τώρα, 25, πόσο Μαρία είναι. Μαρία είναι 10. 10. Μεγάλωσε, μωράκι ήταν. Ναι. Μας είπε ότι αφιερώνει χρόνο στην οικογένειά του πλέον, το χρόνο που τη στέρισε όταν ήταν ο ίδιος ποδοσφαιριστής. Συνεργάζεται και μαζί με τον αδελφό, το οποίο είναι ατζέντης ποδοσφαιριστών. FIFA agent. Αυτό. Και η Μαρία, και είναι, η Μαρία 10. Κόρη, το όχι, είναι 10 χρονών. Οκ, okay. Σε περιμένουμε την Κυριακή να έρθεις. Πολλοί κόσμος σε περιμένει. Έχουμε και πολλά μηνύματα τώρα που μιλάς. Το ξέρεις, δεν χρειάζεται το πούμε, ότι σε αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος και θέλει πραγματικά να είσαι δίπλα στην ομάδα και δίπλα στον Άρη. Σε ευχαριστώ πολύ για όλους. Να είσαι καλά, Σέρχιο. Σε περιμένουμε την Κυριακή. Άντε, γεια. Γεια χαρά, γεια. Γεια. Λοιπόν. Και λίγο συγκινημένος νομίζω. Αυτά από τον Σέρχιο Κόκε. Και να πω κάτι, επειδή άκουσα και διάφορους και συναδέλφους και τα λοιπά να λένε ότι ο Κόκε επιτέθηκε στους παίκτες. Δεν είπε τίποτα ο Κόκκι. Και αυτό είπε και τώρα. Είπε, είναι ένα παιχνίδι, μην το υποβιβάζετε, μην λέτε ότι δεν είναι και τίποτα. Γι' αυτό υπάρχει ένας πολύ μεγάλος εκνευρισμός σήμερα στην ΠΑΕ Άρης σε σχέση με κάποια δημοσιεύματα, με μια φανταστική ομιλία του Πάκο Ερέρα. Που είπε, αυτός είναι ο αγώνας ζωής. Αυτό που βάλανε στο στόμα του Ερέρα είναι αυτό το οποίο λένε από τον ΠΑΟΚ. Ότι ο Άρης παίζει μόνο γι' αυτό, τους ενδιαφέρει μόνο ο ΠΑΟΚ και παίζουν όλη τη χρονιά σε αυτό και μετά δεν κάνουν τίποτα άλλο. Και πας και το βάζεις στο στόμα του προπονητή με μια ψεύτικη 100% ομιλία. Και για να... Να ρωτάνε οι παίκτες το πρωί, να προσπαθούμε για το ρεπορτάζ, σας μίλησα, παιδιά, πότε να ρωτάει ο ένας παίκτης τον άλλον. Τώρα μην πω ποιος. Ρε, μίλησε χθες ο Ερέρα. Τέτοια σκηνικά. Δεν με μίλησε. Δεν μήπως μίλησε. Πού ήμασταν εμείς. Και όμως αυτό μπήκε πρωτοσέλιδο, έγινε ρεπορτάζ. Το αναπαρήγαγα μετά ραδιοφωνική σταθμή. Ο Ασλαμάς παραλίγο να στήσει όλη την εκπομπή. Αν δεν ήμουν εγώ, θα έστεινε ολόκληρη την εκπομπή το πρωί πάνω σε αυτό. Και για να το συμπληρώσω εγώ, από τη Δευτέρα που έχει επιστρέψει η ομάδα στις προπονήσεις, ο Ερέρα δεν έχει πει κουβέντα στους ποδοσφαιριστές για το συγκεκριμένο ματς, πλην του ότι την Τρίτη, που ήταν κάπως έτσι πιο χαλαρή προπόνηση, είπε ότι από αύριο θα δούμε τον τέρμα με τον ΠΑΟΚ. Τίποτα. Αυτό. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Μετά, δεν φταίει ο κόσμος που σκέφτεται περίεργα και σκέφτεται ότι κάποια πράγματα τελικά γίνονται επίτηδες. Δηλαδή, θα πρέπει και εμείς που έχουμε μικρόφωνο και έχουμε πληκτρολόγιο, οτιδήποτε, όπως θες πες το, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι λέμε και στο τι γράφουμε. Με την ίδια ευκολία. Βλέπω επίσης, γιατί χθες είχαμε μήνυμα που έλεγε για το ποιο θα περιγράψει το μάτς και τα λοιπά. Για μένα είναι λάθος τη ΣΕΡΤ που στέλνει έναν συνάδελφο ο οποίος είναι ρεπόρτερ ΠΑΟΚ. Ήταν, γιατί τώρα είναι διευθυντής αθλητικού τμήματος. Δηλαδή, σαν πάω εγώ να μεταδώσω. Να πάω στην ΕΡΤ και να με στείλω να μεταδώσω ΠΑΟΚ Άρης. Με την ίδια ευκολία θα μπορούσαμε και εμείς χθες το βράδυ που βάλαμε το Καρυπίδη πήγε στο Ρήσιο, ας πούμε, να πούμε ότι τους είπε και κάντε τους. Μα να γράψουμε υποθετικά φανταστικά πράγματα. Σκίστε τους, ας πούμε, και τέτοια. Γενικότερα θεωρώ ότι όλοι πρέπει να βοηθήσουμε και εμείς από την πλευρά μας. Όλοι όμως, η αστυνομία, η μετάδοση η τηλεοπτική, γιατί θα μπει σε εκατομμύρια σπίτια, η αστυνομία από την πλευρά της, οι οπαδοί του Άρη, στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί θα είναι έχει μόνο οπαδούς του Άρη, οι δύο ομάδες. Η συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών και των προπονητών των δύο ομάδων και όλων των εκπροσώπων των ομάδων μέσα στο γήπεδο, να βοηθήσουμε όλοι από την πλευρά μας να γίνει ένα παιχνίδι χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Το να μπλέκουμε τα πράγματα, να βάζουμε ψεύτικες δηλώσεις στο στόμα του Ερέρα, να ανακαλύπτουμε ψεύτικα θέματα ότι κουρεύουν τα κλαδιά και τα δέντρα και να παίζουμε έτσι με την νοημοσύνη του κόσμου, νομίζω ότι είναι λάθος, αλλά δημιουργεί και προβλήματα. Δημιουργεί εντάσεις. Θα πρέπει λοιπόν να είναι πολύ προσεκτική και η κρατική τηλεόραση στην επιλογή της. Εγώ θεωρώ ότι όλοι οι συνάδελφοι είναι πάρα πολύ καλοί. Να σου πω και κάτι. Αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιοι άνθρωποι, κακώς δεν μπορεί να έρθει ο συνάδελφος ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ στο Βικελίδης να κάνει μετάδοση ή να πάω εγώ στην Τούμπα. Τι εννοείς δεν μπορείς να πας? Μπορώ να πάω και να κοιτάω δεξιά και αριστερά, μήπως μου έρθει καμιά ξόφαλτση. Δυστυχώς στην Ελλάδα αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, κανονικά θα έπρεπε το παιχνίδι να το μεταδίδει για μένα ο Καραλής, που αυτή τη στιγμή είναι ο κορυφαίος για μένα στην ΕΡΤ σε περιγραφές αγώνων. Στον ένα πάγκο να είναι ο Πακλατζής και στον άλλο πάγκο να είναι ο Μήνος. Ναι, ωραίο θα ήταν. Οι βασικοί ρεπόρτερ δηλαδή. Ναι. Τώρα ακούνε οι Αριανοί Μήνος και τρελαίνονται. Γιατί τρελαίνονται? Γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο
να λέμε ότι δεν θέλω να πάει αυτός. Όπως το αντίστοιχο συμβαίνει με μένα να πάω στην Τούμπα. Μπορώ να πάω. Αν έχω όσους φουσκωτούς φέρει μαζί το Γιωργάκης, μπορεί να πάω. Δεν μπορώ να πάω. Όταν λοιπόν φτάνουμε σε αυτό το σημείο να ξέρουμε ότι κάποιοι δεν μπορούν να έρθουν ή να πάνε, θα πρέπει να έχουμε μια γενικότερη προσεκτική επιλογή. Αυτό για μένα θα το ιδανικό. Καραλής πάνω. Δηλαδή είναι ο κορυφαίος, ρε φίλε. Γιατί δεν τον στέλνετε τον κορυφαίο. Δεν το κορυφαίο παιχνίδι. Γιατί δεν έρχεται να μεταδώσει. Μήνος Πακλατζής. Είναι ο ρεπόρτερ Άρη και ο ρεπόρτερ ΠΑΟΚ στην ΕΤΡΙ αυτή τη στιγμή. Είναι. Άρα γιατί αλλάζουμε το σχήμα. Αυτό θα έπρεπε να είναι. Σε μια κανονική χώρα. Στην Ελλάδα αλλάζουμε τα κόζια και τα δεδομένα. Μην το ανοίξω παραπάνω για την κρατική τηλεόραση. Γιατί έχω και πολλούς φίλους εκεί που εργάζονται και αμείβονται πολύ λιγότερο από όσα προσφέρουν. Γιατί δεν υπάρχει μόνο η μία πλευρά. Να υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που αμείβονται πολύ περισσότερο από ό,τι προσφέρουν. Στην ΕΡΤ υπάρχουν και άνθρωποι που αμείβονται πολύ λιγότερο από ό,τι πραγματικά προσφέρουν. Ας μην πω ονόματα τώρα και τους φέρω σε δύσκολη θέση. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε με τη δεύτερη συνέντευξη που έχουμε προγραμματίσει για σας. Ακούσαμε λοιπόν Σέρχιο Κόκε. Θα ακούσουμε σε λίγο και έναν ακόμα πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη, και αυτός ιδιαίτερα αγαπητός και αυτός με πολύ ωραία γκολ, αλλά γι' αυτόν ηχητικό θα βάλω εγώ, φίλε, γιατί έχω με τη δική μου τη φωνή. Καταρχήν είσαι έτοιμος να το ρίξεις, μόλις σου πω. Την ηχογραφημένη. Μπράβο. Περίμενε λοιπόν, θα καταλάβει ο κόσμος. Μιλάμε για παιχτούρα. Έπαιξε βέβαια μόλις ένα χρόνο στον Άρη, αλλά έχει κάνει και αυτός και σε παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ πολλά. Αλλά για να σε βάλω λίγο να ακούσεις, ρε φίλε. Τον Ζωέλε παρένα είναι στην εκτέλεσή του. Τσαλτίδης πριν 15 χρόνια, 16 είναι αυτό. Στον Αλφα. Είδες τι κάναμε, φίλε, στα νιάτα μας, Αλφα TV. Πάμε να ακούσουμε Νίρεν Ντεμπά. Νίρεν Ντεμπά, παρακαλώ. Ρωτήσαμε εν όψη και του αγώνα με τον ΠΑΟΚ την ερχόμενη Κυριακή, αν θυμάται εκείνο το παιχνίδι στο οποίο είχε σκοράρει 2 γκολ κόντρα στον ΠΑΟΚ, παιχνίδι το οποίο θυμάται ακόμα ο κόσμος του Άρη την δική του απόδοση και μας είπε χαρακτηριστικά ότι είναι πολύ όμορφο αυτό να το ακούω και ότι αυτά τα παιχνίδια είναι πάντα ιδιαίτερα, αυτά τα ντέρμπι κόντρα στον ΠΑΟΚ. Do you remember how you came to the team? I think it was the summer of 2001 when you came with Γιώργος Φυρός του Άρης. Yes, that's right. I came that time from Partizan Athens, where I played my first 6 months in Greece under Yorgos Siros, my coach. Yeah, and after that season with Partizan Athens, Yorgos, he moved to Aris and he said he wanted me with him, so I came along with Yorgos that season. Τον ρωτήσαμε αν θυμάται τον ερχομό του στον Άρη το καλοκαίρι του 2001, θυμήθηκε την πρώτη ομάδα που αγωνίστηκε στην Ελλάδα, τον Πας Γιάννα. Ήρθε τον Πας Γιάννα, όπως είπε χαρακτηριστικά, που αγωνίστηκα τους πρώτους 6 μήνες της παρουσίας μου στην Ελλάδα. Συνέχεια ακολούθησε ο Άρης, όπου ήρθα μαζί με τον Γιώργο το Φυρό, τον οποίον είχε προπονητή στους Υπηρώτες. And that season I think was the best of your career with 12 goals in 22 games. And of course the two goals that you scored against PAOK and hearing all the fans saying your name that night. Yes, it was amazing. It was actually, as I can remember, it was last minute and the atmosphere was crazy, I remember that. So it was really beautiful coming on from the bench and be blessed with the two goals that I got that night.
It was a fantastic experience for the whole rest of my life, actually. I always remember that day. Του θυμήσαμε ότι η σεζόν του στον Άρη ήταν βάση και τον γκολ που πέτυχε καλύτερη στην καριέρα του όλα αυτά τα χρόνια. Πως είπε χαρακτηριστικά από όλο αυτό το ποδόσφαιρο στον Άρη και στην Θεσσαλονίκη. Είχε μια πολύ καλή ομάδα εκείνη την σεζόν. Και όσον αφορά το παιχνίδι με τον Πάο και τα δύο γκολ που σκόραρε, είπε ότι ήταν φοβερό, η ατμόσφαιρα ήταν τρελή. Ήρθα από τον Πάγκο και σκόραρα δύο γκολ σε ένα παιχνίδι το οποίο θα θυμάμαι πάντα, όσα χρόνια και περάσουν. You know how to score to a derby like PAOK. What are the keys for a team and an attacker like you for this kind of game? Yeah. Well, what I can say about this kind of games is actually I think Aris has to be more stubborn than PAOK because these are two teams that definitely don't want to lose the game. And it's two teams that definitely most wants to win the game. So I think the team that really wants it the most will get it. This is what we used to talk about that time. You must want it more than PAOK because PAOK wants it as well. Mm-hmm. It's just about being stubborn. Yes. Έχοντας ζήσει αυτά τα ντέρμπι, τον ρωτήσαμε ποια είναι τα κλειδιά για μια ομάδα ώστε να πάρει τους τρεις βαθμούς και ποιο είναι το κλειδί και για τον επιθετικό σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί και αυτός ήταν επιθετικός. Πείσμα, είπε ότι ο Άρης πρέπει να είναι πεισματάρης μέσα στο γήπεδο, σε ένα παιχνίδι που θα το πάρει όποιος το θέλει περισσότερο. Κάτι το οποίο λέγαμε και τότε, πριν από εκείνο το παιχνίδι που είχαμε δώσει εμείς. The fans will play their own role in this game, like they did the time you scored those two goals, I think. You agree with that? I have no doubt about that. I have no doubt about that. The fans are the one playing the game before the game starts because already, when you are coming to the stadium, this is where the game starts for them and for all of us. And they are always on the high tense. Mm-hmm. I'm sure the fans will do their job 100%. Aris fans, yes. I believe that you miss them. Oh yes. Yeah, it's fantastic. I remember when we used to play them, Gipiro Harilau, it was beautiful times. It was beautiful times. They're always with us. What was very amazing, I remember once we went to Athens, we went to play in Chania, and it was a cup game actually. And after the game, Yorgos and me, we went to one place where the fans have their place. Yorgos who? Yorgos Yoros. Ah, the coach, yes. Yeah, the coach, he took me there to the fans, mm-hmm. and it was just amazing. It was in Chania, but it felt like I was in Thessaloniki. Mm-hmm. Like, that is when I really know that these Aris fans, they are wide, they are big. Aris is bigger than just this team. Η ερώτηση ήταν αν πιστεύει ότι ο κόσμος θα παίξει το δικό του ρόλο στο παιχνίδι της Κυριακής, λέγοντας ότι δεν αμφιβάλλω καθόλου για αυτούς. Για τον κόσμο του Άρη, το παιχνίδι ξεκινάει από τη στιγμή που έρχονται στο γήπεδο, πριν την σέντρα, και στην ερώτηση που του έγινε συνέχεια, αν του λείπει αυτό το κοινό, αυτός ο κόσμος, είπε ότι είναι φανταστική. Ήταν πολύ όμορφο να αγωνίζεσαι με αυτόν τον κόσμο. Και θυμήθηκε μια φορά που ο Άρης έπεσε ένα παιχνίδι κυπέλο εκείνη την σεζόν και πήγε, όπως μας είπε, μαζί με τον Γιώργο το Φυρό στα Χανιά και συνάντησε κάποιους φίλους του Άρη και ένιωθε λες και ήταν στην Θεσσαλονίκη. Former teammate of yours, Γιώργος Κολτσίδας, is now the team manager of Άρης. I believe you remember him very well. I remember Kolsidas very well. Wow, that's great to hear. And I know he's been working there on the Aris, and now being in the sporting team of the leaders there. Η ερώτηση ήταν για τον Γιώργο τον Κολτσίδα, με τον οποίο τότε ήταν συμπαίχτες, και αν γνώριζε ότι εργάζεται πλέον ως team manager, είπε ότι τον θυμάμαι, ξέρω ότι δουλεύει στον Άρη. Ήταν ένας ηγέτης σε εκείνη την ομάδα, από την οποία θυμάται και άλλους συμπαίχτες που είχε, όπως τον Ασίφ Μόρις, για τον οποίο είπε ότι είναι ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, από τους καλύτερους μου φίλους. Ήταν μια ομάδα τότε που είχαμε τον Επαλέ, τον Γνόπερ, τον Μπράγκα, τον Παπαδόπουλο. Ήμασταν μια οικογένεια τότε.
Do you remember any other players, teammates you had back then? Yesterday we had on the radio Nassif Morris. Okay. Yes, yes. Nassif was one of the great players, one of my best friends, actually, with together with Epale and Richard Knopper. And yeah, we used to move along, all of us, and Braga and Papadopoulos and Kolchidas, who was a big leader, Panos. You understand, the team was a family that time, so we were all very good. Το ρωτήσαμε αν κρατάει επαφή ακόμα με κάποιους τους συμπαίχτες που είχε σε εκείνη την ομάδα του Άρη, είπε ότι μιλάμε με τον Μόρις κάποιες φορές, θυμήθηκε πάλι τον Γιώργο τον Κολτσίδα, ενώ για το αν είναι ενήμερος και αν παρακολουθεί την πορεία του Άρη τα τελευταία χρόνια και την επάνωδό του στην πρώτη κατηγορία, ότι παρακολουθώ όσο μπορώ την πορεία της ομάδας. Ξέρω ότι έχει έναν νέο ιδιοκτήτη, ο οποίος έχει φέρει αρκετούς παίχτες από την Ισπανία, ικανούς παίχτες. Γι' αυτό έρθαν άλλωστε, διότι ο Άρης χρειάζεται τέτοιους ποδοσφαιριστές. I don't know if you are informed about the comeback of Aris in the first division and the four difficult years the team had in the second and the third division. Yes, yes. I've been following it a little bit because we knew about it, that they went down. But like 3 years ago, I think it came a new owner, a new boss. Who started bringing a lot of players from Spain, as we understood it, and qualified players, players with names, as I can remember, and start winning the team. Mateo Garcia, Bruno Gama, I don't know if you have an opinion for any of them. Well, I really don't have any opinion apart from that. I know they are really good players, they are, and that is part of the reason why they came also to Aris. Because Aris needed good players to get out of the situation where we were. I understand. Το ρωτήσαμε αν κρατάει επαφή ακόμα με κάποιους τους συμπαίχτες που είχε σε εκείνη την ομάδα του Άρη, είπε ότι μιλάμε με τον Μόρις κάποιες φορές, θυμήθηκε πάλι τον Γιώργο τον Κολτσίδα, ενώ για το αν είναι ενήμερος και αν παρακολουθεί την πορεία του Άρη τα τελευταία χρόνια και την επάνωδό του στην πρώτη κατηγορία, ότι παρακολουθώ όσο μπορώ την πορεία της ομάδας. Ξέρω ότι έχει έναν νέο ιδιοκτήτη, ο οποίος έχει φέρει αρκετούς παίχτες από την Ισπανία, ικανούς παίχτες. Γι' αυτό έρθαν άλλωστε, διότι ο Άρης χρειάζεται τέτοιους ποδοσφαιριστές. Λοιπόν. Για το αν υπάρχει το ενδεχόμενο να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, ήταν η ερώτηση, λέγοντας ότι υπάρχει το ενδεχόμενο σε λίγες εβδομάδες να βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη με κάποιους συναδέλφους μου, αλλά δεν είναι σίγουρο ακόμα. Το μήνυμά του στον κόσμο του Άρη είναι ότι τους ευχαριστεί για αυτή την εμπειρία ζωής στη Θεσσαλονίκη και στο Χαριλάου, για την οποία δηλώνει ευγνώμων, και για τους παίχτες, κάντε ό,τι καλύτερο. Δώστε τα όλα, απλά να θυμάστε αυτή τη στιγμή, γιατί σε 17 χρόνια μπορεί να βρεθείτε στην ίδια θέση που βρίσκομαι εγώ τώρα. Αυτά λοιπόν από τον Ιρέν Ντεμπά, ο οποίος μπορεί να έρθει και όλα στην Θεσσαλονίκη. Είναι βαριά. Του Ντεμπά. Έχεις αυτό το βιντεάκι να το βάλουμε, φίλε? Έβαλα με την περιγραφή μου. Το έβαλες πριν? Έβαλα, ναι. Εντάξει, όταν ήμουν έξω τηλέφωνο, μάλιστα. Ωραία. Το 2003 ήταν αυτό, φίλε. Μάλιστα. Δευτέρα γυμνασίου. Στον Α ήμασταν τότε. Βεβαίως. Με εκείνη τη... Τι, ο Κοντομινάς δεν είχε πει εκείνη την περίφημη ατάκα? Τι είχε πει? Αχ, θα βάλω να ακούσω. Τι είχε πει? Να ξέρω, δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, να λοιπόν, αυτά λοιπόν από τον Ιρέν Ντεμπά. Σας ταξιδέψαμε αρκετά πίσω, κάποιος με μάτιαξε. Μία σεζόν βέβαια στην ομάδα συγκεκριμένος, αλλά... Τι? Κάποια σε μάτιαξε. Και κάποια μπορεί. Λοιπόν, αλλά εκείνα τα δύο γκολ που πέτυχε, αξί, νομίζω ότι τον τοποθετούν στην κατηγορία των παιχτών που έχουν βάλει τη σφραγίδα τους σε ντέρμπι Άρης ΠΑΟΚ, όπως ο Κάμπορα, ας πούμε, για παράδειγμα, και αυτός ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα με μπάσκετ και τις δικές σας τηλεφωνικές γραμμές. Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air, Χρήστον Τσαλτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7, FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526, χρέωση 1,24, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
και το χρέος της κινητής τηλεφωνίας. Ακούσαμε και Σέρχιο Κόκκι, ακούσαμε και Νιρέν Ντεμπά. Λοιπόν, δύο παίκτες που έχουν βάλει τη σφραγίδα του σαν ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι σας καλύψαμε αυτή την εβδομάδα γενικότερα με τις ενδιαφέρουσες συνέλεγες, συνεντεύξεις που είχαμε για μπάσκετ. Νομίζω ότι δεν έχουμε να πούμε και πάρα πολλά πέραν το ότι ο Άρης γνώρισε μια πάρα πολύ άσχημη ήττα από την Κατάγια. Εντάξει, αντιλαμβανόμαστε ότι σίγουρα ναι, το φιλανδικό μπάσκετ βρίσκεται σε άνοδο, σίγουρα δεν είναι, έχει καλύτερη ποιότητα, μεγαλύτερη ποιότητα από αυτή που είχε άλλα χρόνια, αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι ο Άρης γνώρισε μια ήττα που είναι κακή, πολύ κακή και δεν αρμόζει νομίζω και στο πρεστής του, άσχετα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και τη δύσκολη χρονιά που έχει ξεκινήσει για την ομάδα του Βαγγέλη Αγγέλου, η οποία έχει την ευκαιρία βέβαια να βγάλει αντίδραση στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο την ερχόμενη Κυριακή στην Νέα Σμύρνη για το πρωτάθλημα. Ανοίγουμε τις γραμμές 2-31-0-287 και 3 οκτάρια μέχρι και τις 7 που θα πάμε παρέα. Στα αγωνιστικά, στη σημερινή προπόνηση είδαμε τον Χουλιάν Κουέστα να αισθάνεται καλύτερα. Του τοποθετήθηκε ένας ειδικός νάρθηκας κιόλας του Κουέστα στο μικρό δάχτυλο του χεριού του. Θα δικαιωθώ. Κοίτα, θα τον περιμένει ο Ερέρα μέχρι το Σάββατο να δει τι θα γίνει. Εντάξει. Και ο ίδιος ο παίχτης, το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, θέλει πολύ να δώσει το παρόν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Απλά εγώ θα σου πω ότι υπάρχει ένας δικαιολογημένος έτσι φόβος στο μυαλό του Ερέρα ότι μπορεί να συμβεί κάτι στο παιχνίδι και να χρειαστεί να κάνει μια αλλαγή στο τέρμα. Μιας αν δεν είναι 100% έτοιμος. Και τι να κάνουμε, ρε φίλε. Θα φανεί. Μέχρι το Σάββατο θα φανεί. Στον Άρη υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι μπορεί να προλάβει το παιχνίδι. Αλλά θα περιμένουμε μέχρι το Σάββατο που θα ολοκληρωθεί και η προετοιμασία της ομάδας και θα ανακοινωθεί και η αποστολή για το ντέρμπι. Ο Δελιζήσης κι αυτός ανεβάζει σταδιακά ρυθμούς. Έχει μια μικρή διάταση ο αρχηγός του Άρη. Μοιρασμένες πιθανότητες για να είναι στη διάθεση του Ερέρα ο συγκεκριμένος. Αν είχε περισσότερες μέρες θα ήταν έτοιμος σίγουρα. Αλλά τώρα υπάρχουν και λίγες μέρες μπροστά μας και γι' αυτό είναι μοιρασμένες πιθανότητες να είναι ο Δελιζήσης στην διάθεση του Πάκο Ερέρα για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Πάμε στον πρώτο φίλο και θα συνεχίσουμε πάλι μετά με τα αγωνιστικά και τα πλάνα του Ισπανού τεχνικού. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς τον. Καλώς τους συμπαθητικούς δημοσιογράφους του Άρη. Τους ποιο? Τους συμπαθητικούς δημοσιογράφους του Άρη. Υπάρχουν και αντιπαθητικοί. Τους συμπαθητικούς ή τους πιο συμπαθητικούς? Συμπαθητικούς. Α, εντάξει. Α. Υπάρχουν και πιο συμπαθητικοί δηλαδή από εμάς. Θες να ακούσεις περισσότερα σχόλια? Βάλε λίγο σάλτσα. Παίζει, δώσε λίγο. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Τεκέρο Φοκάρα, τεκέρο. Τεκέρο Μούτσο. Κοίταξε φίλε, συγκινήθηκα πάρα πολύ. Με την Κοκάρα. Ναι. Και θέλω να πω ένας τεράστιος... Που τον έβγαλαν οι συμπαθητικοί δημοσιογράφοι, πες τα αυτά. Δεν τα λες. Ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής ακόμα του Άρη Αλεξιάδης είχε πει, γιατί τον αγαπούσε πάρα πολύ, τα καλύτερα λόγια για την Κοκάρα. Ναι. Λοιπόν, αυτόν τώρα, αν τον γύριζε λίγο τον χρόνο πίσω, εγώ πιστεύω ότι ο τρελαμένος θέλει να παίξει μπάλα την Κυριακή. 100%. Τον άκουγα από τα σχόλια που έκανε. Έτσι, δηλαδή ναι. Αυτό που μιλούσε, τον άκουγα πώς εκφραζόταν. Ναι. Θα είναι την Κυριακή, θα τον δούμε από κοντά. Βέβαια, θέλω να ζήσω τη στιγμή του 2-10. Αυτό ήταν κάτι. Και κύριε Ερκ, κύριε Λικουρόπουλος, τον κύριο, θα μας φέρει τον κύριο που είναι από την Αθήνα, ξέρετε εσείς, όχι τον Τασούλη, τον είπες Χρήστατε το όνομα, μην εκφράζουμε, όχι τον Τασούλη, τον άλλονα. Εγώ αυτές τις στιγμές θέλω. Η επιλογή της ΕΡΤ είναι διαφορετική όμως. Ναι. Και κύριε Χρήστατε, το 2010 μάλιστα. Κάποιος Καρπουζάς έλεγε για κάποιες σαρδέλες. Θυμάσαι? Ναι, δεν μ' αρέσει η σαρδέλα, μόνο στα κάρβουνα μ' αρέσει. Ναι, υπάρχει όμως και στο Νότο ο λεγόμενος γάβρος. Ανάλογα την ποικιλία του ενδεσμάτων που θέλεις να πας. Των ενδεσμάτων, ναι. Ναι. Εγώ αυτή την Κυριακή, μάλιστα. Ως Αριανός, θέλω να αισθανθώ αυτό το πράγμα που αισθανόμουν εκείνα τα χρόνια.
Βέβαια πέρασαν αρκετά. Αλλά να μην σε στείλω, στείλω κανένα φαγκρί να φας, θες σαρδέλα. Όχι, εγώ θέλω σαρδέλα. Το φαγκρί πιο ωραίο. Όχι, σαρδέλα. Mm. Και επειδή βγαίνουν κάποιος πορτοφολάς, θα είσαι μπαλαρίνα, κύριε πορτοφολά. Την Κυριακή θα είσαι μπαλαρίνα. Yeah. Ο κύριος Καρπουζάς θα έχει πει αυτά. Καρπουζάς και πορτοφολάς. Ο κύριος Καρπουζάς. Έγινε, ο κύριε. Σου, ο παδός της ΑΕΚ θέλει να έρθει και αυτός. Όπως ερχόταν τότε με τους παλαιστές. Δεν μπορεί, έχει συνεδρία στο Ευρωκοινοβούλιο, δεν γίνεται. Α, έχουν συνεδρίες. Δεν μου λες, τα διαρκεία του κυρίου που βγήκε τώρα, του υπουργού, τεράστιου υπουργού, υπερυπουργού, θα ξαναπάρουν τέτοια διαρκεία. Α, δεν γνωρίζω. Τα δεν μοιράζουν γνωρίζει. Και εύκολα αυτοί. Λοιπόν, εγώ θέλω τον κύριο Καραλή, κύριε Σαββίδη, που δεν το λέτε το όνομα. Στείλτε τον ένα. Κύριο Καραλή θέλω την Κυριακή. Πες το είπα, ρε φίλε, πες το είπα. Ναι, πέντε φορές. Όχι του Τασούλη. Τασούλη δεν κάνεις εσύ για αυτό το παιχνίδι. Τάσο θα μιλάς. Σωστά θα, δεν θα... Τάσος. Όχι, Τάσος. Τάσος. Εντάξει. Αναστάσεις. Εμείς, κύριε, όπως απαιτούμε άλλοι, σεβασμό Νικόλη, ναι, μας πρέπει και να σεβόμαστε. Ωραία. Θα σεβόμαστε όπως πρέπει. Έτσι. Καλώς να ορίσουν να κοπούν τα δέντρα, τα δέντρα και να πάει και η ΔΕΗ να κόψει τα δέντρα. Να πάει. Εκεί την περιοχή όλοι να κουρευτούν τα δέντρα. Να μην μείνει ούτε ένα, κύριε δημοσιογράφη. Να είστε καλά, ακόμα κύριε μου. Εκεί μπροστά που περνάει το 10 και εκείνα να κουρευτούν. Χαιρετίσματα στην όμορφη Χαλάστρα που δεν έχει καθόλου κουνούπια. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Πάμε στον επόμενο φίλο. Παρακαλώ. Γεια σας. Παρακαλώ, παρακαλώ, μη με περνάτε για τρελό, πείτε με απλώς αριανό. Έκανα και στίχο. Δεν. Έπεσε ρε φίλε. Έχουμε άλλον. Επόμενος. Επόμενος. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Είμαι εδώ στο σπίτι της πεθεράς μου. Στο σπίτι της πεθεράς σας. Μπράβο. Την οποία προσπαθώ να ηρεμήσω από το μεσημέρι. Την πεθερά σας. Ναι, δεν το κατάφερα ακόμα. Μάλιστα. Έχει πάρει τηλέφωνο στα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ τρεις φορές, ναι, και της το έχουν κλείσει στα μούτρα. Μικράς Ασίας, ένα εκεί πήρε ή πήρε αλλού? Όχι, όχι, όχι. Mm. Την καταλαβαίνω, τη γυναίκα έχει πρόβλημα. Ναι. Η πεθερά μου έχει ένα σπίτι στη Χαλκιδική. Ναι. Μέσα στο οικόπεδο έχει κάτι λεύκες. Ναι. Τις οποίες έπρεπε να στείλει ένα συνεργείο ή να πάω εγώ με το γιο της να τις κλαδέψουμε τώρα το φθινόπωρο. Μάλιστα. Πριν πει ο χειμώνας. Ναι. Και πήρε ένα τηλέφωνο στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ να του ρωτήσει αν μπορεί το δρομολόγιο του Πούλμαν, ναι, να πάει, δηλαδή να ξεκινήσει από εδώ να πάρει το δρόμο για Χαλκιδική, για Μουδανιά. Όχι, να στρίψει λίγο αριστερά. Δεν είναι Δήμο Θεσσαλονίκη. Δεν είναι Δήμο Θεσσαλονίκη, κυρία μου. Δεν μπερδεύετε εσεί του Δήμου και τι περιφέρειε. Εκεί είναι άλλο Δήμο. Όταν παίξουν. Δεν είναι να φύγει μία ώρα νωρίτερα το λεωφορείο τη αποστολή. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Επειδή παίζει η K20 του ΠΑΟΚ στο Αβραάμ Παπαδόπουλο στο Λάκωμα. Το Σάββατο το μεσημέρι έχει Άρης ΠΑΟ K19. Αυτό λέω. Είναι. Επειδή είναι Χαλκιδική εκεί. Μήπως να στείλουμε γι' αυτό το μας να κάνουμε έτοιμα. Μα θα το κάνουν το ψυχικό να πούμε. Ας, ναι, ας εξυπηρετήσουν και κάποιες περιοχές λίγο πιο μακριά. Δεν είναι κακό δηλαδή προς, ναι, Θεού. Λεύκες είπατε. Είναι και λίγο δύσκολες οι Λεύκες. Λεύκες. Έχει ένα δρόμο με Λεύκες. Τώρα αν κανένας φαντάζεται τίποτε φιάλτες και αυτά. Αλλά εντάξει, βγαίνεις ρε παιδί μου, δεν είναι να πεις ότι... Τέλος πάντως είπε και ένα φιλαράκι το πρωί και είχε δίκιο να πούμε. Όταν έρθει το πούλμαν της αποστολής του ομίλου Κωνσταντινοπολιτών, μπροστά στον Μπαμπρίς, εκεί που κάθεται αρχηγός αποστολής, μην βάλουν κανένα χαρτόνι και δεν φαίνεται αυτός. Έτσι. Να το έχουν όλο τον Μπαμπρίς ελεύθερο. Γράφει ΠΑΟΚ ΕΦΣΥ, κύριε φιλόμος, πώς θα γίνει? Ορίστε. Γράφει ΠΑΟΚ ΕΦΣΥ, τι να βάλουνε? Ναι, να βάλουν από αυτά, άμα βάλουν από αυτά που κολλάνε τα πώς τα λένε, τα στίκ, στο γραφείο ρε, στο γραφείο που βάζουμε, αυτό ναι, δεν κρύβεται αυτό. Μπράβο, να είναι ή πολύ μικρό ή να μην βάλουν καθόλου, για να φέρεται ο αρχηγός αποστολής, αυτός θα κάνετε μπροστά. Αυτό λέμε. Χαιρετίσματα στον αρχηγό αποστολής που θα δει και το Χαριλάου μέρα να πούμε, γιατί μόνο μια φορά βράδυ το είδε. Να είστε καλά. Σημερώματα δηλαδή. Τραγουδούσε Αργυρό γι' αυτό. Γι' αυτό, ναι. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Ξημερώματα. Παρακαλώ. Τι θες, διάλειμμα θες να πας τώρα? Τι. Έχουμε ακόμα. Έχεις ακόμα. Πέντε λεπτά έχουμε για το διάλειμμα. Ναι. Έχουμε άλλο φίλο. Ανοιχτές οι γραμμές, λοιπόν. 2-31-0. Εσύ που μου στέλνεις για την ΚΑΠΑ 14, μη διανοηθείς και δεν κερδίσεις. Μη διανοηθείς και δεν κερδίσεις. Εσύ, η Under 14 που μου είπε, λες πρώτα εμείς και μετά. Μη γυρίστε πίσω. Εκεί αμήνετε. Που παίζετε
στο Μάτα, στο τέτοιο που παίζεται, μη τυχόν, μη γυρίσει με μούτρα στο χωριό. Κανόνισε, παίζει και την Παρασκευή 9 η ώρα ύπνο ο γιος σου. Παρακαλώ στον επόμενο. Ναι. Ναι. Γεια σου, Χρυσάνθε. Χαίρετε. Ηλία Σανοπούλη, καλά. Καλά, Ηλία. Καλά, εσύ. Τι άκουσα ο Σαφίλης ο μικρός. Ναι. Τι έκανε το παιδί. Λέει ότι άμα θα μας κερδίσουν, λέει, θα πλύνουν δωρεάν τα αμάξια τους. Ναι. Επειδή δεν ασχολούνται μαζί μας. Ναι, ναι, αυτό λέω. Γι' αυτό θα πλύνουν τα αμάξια των παιχτών, λέει. Άλλη. Άρα την κλείτωσε πάλι. Δεν θα πλύνει τίποτα. Δεν θα πλύνει τίποτα. Έχει λεφτά για πέταμα γι' αυτό. Ναι, ξέρω. Δεν θα πάει στην ασυνήλεια. Χρυσά, δε, τα εισιτήρια που κληρώνετε είναι για τη θύρα 4. Δεν έχουμε κανένα εισιτήριο να κληρώσουμε τώρα, γιατί δεν κληρώνουμε σήμερα. Τα κληρώσαμε όλα. Α, τελειώσαν όλα. Ναι. Δεν μου λες, Χρυσά, ξέρεις τίποτα, ρωτάω και δεν με έχουν πει τίποτα. Ναι. Ξέρεις αν η θύρα 4 ανοίξουμε την πόρτα για να συνορεύουμε τη θύρα 1. Πώς να το ξέρουμε αυτό. Να μας το έχουν πει. Γιατί ακούγεται ότι θα την ανοίξουν την πόρτα. Καλά, μετά ακούγεται. Δεν έχεις καμιά... Όχι, δεν έχω ενημέρωση, όχι. Γιατί μου είπαν, λέω, ότι μάλλον δεν θα ανοίξει, έτσι είπαν. Ναι. Γι' αυτό. Οκ. Okay. Τι σκορ βλέπεις το μάτς? Δεν βλέπω. Σε αυτά τα μάτς δεν υπάρχουν σκορ. Σε αυτά τα μάτς όλα είναι ανοιχτά. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Άντε να σε καλά. Να σε καλά. Με βεβαίως. Yeah. Μια ηρεμία ο Ηλίας ως συναντληφθεί. Ήρεμη δύναμη. Από τα αριστερά προς τα δεξιά πάει, ναι, ή από τα δεξιά προς τα αριστερά γίνεται? Από τα αριστερά προς τα δεξιά. Τι λες, φίλε, από τα δεξιά προς τα αριστερά? Όχι, και μπορείς να κάνεις αυτό στο Instagram. Ποιο? Και να μπει έτσι. Ποιο? Κάντο και για τα δύο θέματα. Ναι. Μπράβο. Αλλά δεν θα πιάνετε καλά. Δεν θα πιάνετε. Δες το εδώ. Γιατί δεν θα φαίνεται όλο, αλλά δεν σπουδάζει. Τι βρούμε την άκρη. Άντε, πάνε σε ένα break όμως τώρα. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελικό κομμάτι της εκπομπής. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής All About Aris On Air. Χρήστανο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. FM και ενώ το μήνυμά στο 54526. Ανοιχτές και οι τηλεφωνικές γραμμές για κανένα 20 λεπτάκια ακόμα και λιγότερο. 2-31-0-287 και 3-8. Τρεις μέρες. Σου λέει το 2, όχι το 1. Ναι, το 2. Σε τι είπες? Το 1 είπα. Θα εντάξει, ρε φίλε, τι 1, τι 2 τώρα. Σιγά τώρα κι εσύ. Πώς να ξεχάσεις τα βαμμένα του μαλλιά σε εκείνο το τελικό. Το τελικό. Το τελικό ήταν απαράδεκτος ο Ντεμπά. Εντάξει. Τραγικός ήταν. Το έχεις πιο έντονα στη μνήμη σου από ό,τι εγώ. Εγώ θυμόμουν τα μαλλιά. Και είναι και τραγική όμως η αλλαγή του. Ναι, που βγαίνει ο Ντεμπά και μπαίνει ο Καπάντες. Βγάζει δηλαδή, χάνεις ένα 0 και βγάζει τον επιθετικό σου. Ναι, αντί να βάλεις ένα δεύτερο μαζί. Βέβαια. Ναι, εντάξει. Εντάξει, το λάθος ήταν με τον Πανόπουλο βέβαια. Το λάθος του Φυρού. Ο οποίος Φυρός μετά από μία εβδομάδα βέβαια κερδίζει τον Ηρακλή και τον γκολ του Μαλού. Και βγαίνει η Ευρώπη ομάδα. Ρέφαρε λίγο. Πάμε στον επόμενο φίλο. Δεν ρέφαρε καθόλου. Άλλο τίτλος, άλλο μια Ευρώπη. Γεια σας. Εκεί που σταματάει ο νους, αρχίζει... Ο Μαλούς. Το θυμάσαι, ε. Φυσικά το θυμάμαι, φίλε, δεν το θυμάμαι. Εκείνο... Θυμάμαι και τον συνάδελφο στο Μέτρο Σπορ τότε που έγραφε Ηρακλή, νεοσό τότε στα πρώτα του βήματα στον Ηρακλή, που λιποθύμησε. Νεοσό. Δεν κάνω πλάκα. Έπεσε μέσα στο τέτοιο, μέσα σε ένα κουβούκλιο εκεί πέρα που είχε στο Βικελίδης. Τότε ήταν επικοντομινά κάτι κουβούκλια, χωρούσαν 2-3 άτομα στο καθένα και έπεσε κάτω. Έπεσε κανονικά. Τι όνειρο είδε ο Φυρός και τον έβαλε αλλαγή στο 90 τώρα. Εντάξει, ήταν καλό στο κεφάλι ο Μάλλος. Καλή τώρα, αλλά εντάξει. Μάτσε εκείνο για 3-4-0 και κάνει ο Ηρακλής ένα. Ναι, όντως. Με τον καπετάνο νομίζω είχε ισοφαρίσει ο Ηρακλής. Ναι, με τον καπετάνο. Με τον καπετάνο ήταν. Νομίζω ο καπετάνος ήταν. Μπορεί να κάνω λάθος. Βέβαια μας θυμίσε τώρα και ο Παπαδόπουλος το Ντεμπά. Ναι. Θυμάμαι εκείνο το μάτς. Είναι ή 10 μέρες ή μια εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα, δεν το ξεχάσω. Το 2-0 λες? Το 2-0, τον ναι. Έχει κάνει αλλαγή το Ντεμπά κάπου στο 70-75. Αυτοί έρχονται από μια τεσσάρα ξεγυρισμένη μέσα στη Σλάβια με Αναστασιάδη προπονητή. Και είχε ένα ψιλόβροχο. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, Χρήστανθε. Και λέγαμε, το ψιλόβροχο δεν το θυμάμαι. Άρη βρέχει. Όπως η Τσέχη. Ναι, όπως η Τσέχη. Αυτό το θυμάμαι, ναι. Όπως η Τσέχη το θυμάσαι. Το θέμα είναι ότι μπαίνει το δεύτερο. Δηλαδή, μπήκαν κοντά τα γκολ. Δηλαδή, κάπου στο 79-85. Μπήκε στο 75. Μπήκε στο 75 και 3-4 λεπτά μετά έβαλε το πρώτο και μετά στο καπάκι το δεύτερο. Έτσι, και ήταν γκολάρες και τα δύο του μεταξύ. Γκολάρες και τα δύο. Είναι μια σουτάρα το πρώτο.
Σουτάρα στην κυριολεξία. Όλα, ναι, έξω από την περιοχή ένα ξερό, έτσι, έτσι. Και έχουμε ανάψει εκεί κάπου στο 87, μετά τον γκολ το δεύτερο, ας πούμε, έχουμε ανάψει κεριά, και αυτό δεν ξέρω να το θυμάσαι. Τα έχουμε ανάψει κεριά, και στη 3 και στη 2. Δεν το θυμάμαι τα κεριά, να σου πω την αλήθεια. Ναι, και γίνεται η καζούρα, έχουν ανάψει κεριά αρκετά, πάρα πολλά, εντάξει. Και πάμε, αν θυμάσαι, μετά το ματς, είμαστε μάλλον δεύτεροι, μετά τον Ολυμπιακό, δηλαδή με μια διαφορά έναν ή δύο βαθμούς. Ήταν πολύ καλή χρονιά για τον Άρη εκείνη. Και πάμε αν δεν είχε... στην Παναχαϊκή, με συγχωρείς, μέσα στην Προοδευτική, 3-4-5 μέρες πριν τα Χριστούγεννα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι και αυτό το μάτς, και χάνουμε 2-0. Από δύο γκολ τότε μετά αυτόν τον πήρε στα τελειώματά του Ολυμπιακός, ένα σέντερ φόρο Έλληνα που είχε. Η Προοδευτική. Δεν το θυμάμαι. Έναν Έλληνα μεγάλο ηλικία. Θυμάμαι, 31 τότε. Αν είναι αυτό το μάτς, το Ζαΐμι που πλακώνεται με τον Κολτσίδα. Όχι ο Ζαΐμις, δεν ήταν ο Ζαΐμις. Δεν ξέρω αν πλακώθηκε με τον Κολτσίδα, αυτό δεν το θυμάμαι. Νομίζω αυτό το μάτς είναι. Το center for της Παναχαϊκής. Έναν έτσι ξανθομάλι, βαψομαλιάς ήταν έρεσε. Το πήρε ο Ολυμπιακός μετά. Της Προοδευτικής ή της Παναχαϊκής. Της Προοδευτικής. Της Προοδευτικής. Παναχαϊκή πρέπει να παίζαμε πρώτη αγωνιστική, 0-1. 0-1 με Μπασίρ. Με Μπασίρ. Και εκεί που λέγαμε θα περάσουμε καλά Χριστούγεννα, τελικά δεν περάσαμε. Ναι. Λοιπόν, Αλέκος Τάτσης μου λέει ένας. Μπράβο αυτός. Το θυμήθηκε πιο γατώνει, το θυμήθηκε. Ναι. Όμως... ωραία χρονιά, ωραία. Και ένας... πολύ καλή παίχτες. Και, και ένας πρώην παράγοντας μου λέει τα κεριά εγώ τα αγόρασα. Άρα ισχύουν τα κεριά. εκείνη τη χρονιά το μοναδικό, η μοναδική τα που έκανε στο Χαριλάου, πάλι αν δεν κάνω λάθος, είναι με τον Παναθηναϊκό που έγινε το «έλα να δεις». Αν θυμάσαι με τις φωτοβολίδες που ρίχνανε οι Παναθηναϊκοί από την ένα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Ναι. Ήταν το μοναδικό μάτς που έχασε μέσα στο Χαριλάου. Δεν έχεις χάσει άλλο παιχνίδι εκείνη τη χρονιά. Αλλά εκείνη τη χρονιά, αν δεν είχες οικονομικά προβλήματα εκείνη τη χρονιά και το κύπελο θα έπαιρνες και πολλά περισσότερα πράγματα θα έκανες. Αλλά... και δυστυχώς εκείνη η ομάδα μετά από ένα χρόνο πραγματικά καταστράφηκε. Πραγματικά καταστράφηκε, δεν έμεινε κανένα. Αφού είχες οικονομικά προβλήματα. Δύο-τρεις παίκτες στον Παναθηναϊκό. Ο Επαλέ και ο Μόρις πήγαν πακέτο στον Παναθηναϊκό. Ναι. Και ο Νιρέν πήγε μετά στον Παναθηναϊκό. Ναι, γενικά υπήρχαν πολλοί. Καταστράφηκε, ο Κνόπερ έφυγε, αρχίζαν τα προβλήματα μαζεμένα και μετά πήγαμε την επόμενη χρονιά και άρχισε... Είχαμε πλακωνόταν ο Σούπερ 3 με το Φιερό, αν θυμάσαι τότε. Ήταν μετά το μάτς του Κυπέλλου, ναι. Λοιπόν, μακάρι μεθαύριο την Κυριακή, να το πάρουμε το μάτς. Να το πάρουμε! Να και τα αριανάκια πίσω, ναι. Και να δείξουμε, όχι να δείξουμε, την έχουν πάρει καμπάρι, ότι πλέον είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ και η ομάδα όσο πάει θα ανεβαίνει. Όσο πάει θα ανεβαίνει. Δεν το φοβάμαι το παιχνίδι, χρήσαμε. Μάλιστα. Να είστε καλά. Και εσύ να είσαι καλά. Επόμενος παρακαλώ. Τι βλέπεις εσύ Παπαδόπουλε, Άρης Ηρακλής εκείνο το μάτς. Με διαιτητικές να φέρει. Έλα, καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα, έλα Άλεξ. Καλησπέρα. Διαιτητικές να φέρει. Σε άδειο Καβικελίδης. 3.000 κόσμο. Είστε λίγο παραπληροφόρηση. Ναι, τι πιο για κανένα λάθος. Λοιπόν, ο Ντεμπάρ το καλοκαίρι του 2, όχι το 1. Εγώ δεν το είπα αυτό. Είπα το 1. Είπα το 1. Α, αυτό λες. Άμα είπα το 1. Και ο άλλος από τη Σουηδία απάντησε ναι, το 1 ήρθε. Είπα το 1. Λοιπόν, δεύτερο. Εγώ είπα το 2002-2003, αφού περιέγραφα το μάτς. Ωραία. Στο 2-0 το πρώτο γκολ του Ντεμπάρ είναι με κεφαλιά και το δεύτερο με σούτ. Με τη σουτάρα, ναι. Μπράβο. Τρίτον, το 0-1 με την Παναχαϊκή είναι με γκολ του Κιζερίδη. Και όχι του Μπασίρ. Με σέντρα μπράβο. Του Μπασίρ είναι. Λοιπόν, μπράβο. Αφού ήμουνα σε αυτό. Μπράβο. Δεν μ' άρεσε αυτό τώρα σοβαρά. Αυτό που προηγούμενος ότι ο αρχηγός αποστολής να είναι με χαρτό, δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα, γιατί μπορεί να δούμε κανένα μάτς καλό, να χαρούμε, και την Πέμπτη να μάθεις ότι έφαγες -3, γιατί κάποιος πέταξε... Δεν κατάλαβες τι είπε. Είπε το χαρτόν, τον έκανε πλάκα για το ύψος του, ρε. Δεν έκανε τίποτα φοβερό, Άλεξ. Εντάξει, δεν το κατηγορώ. Αυτό είπε. Εντάξει, θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε φοβερά προσεκτικοί. Εννοείται ότι πρέπει να είμαστε φοβερά προσεκτικοί. Να βάλουμε ομάδες περιφρούς, να δεν ξέρω τι θα κάνει. Σου περίπτωση πιστεύω θα το δει πολύ σωστά το μάτς. Και θα κάνει μόνο πανηγύρι, γιατί έτσι πρέπει. Και γιατί μας την έχουν, όχι παραφυλάνε, είναι έτοιμοι. Δεν μπορούσαν να μας τιμωρήσουν πριν το μάτς, θα το κάνανε. Σε τέτοια κατάσταση πιστεύω τα κόζια αυτή τη στιγμή. Και θέλει φοβερά μεγάλη προσοχή. Έτσι όπως το λες είναι. Γι' αυτό το λόγο μπορεί ο Άρης να μπει να κερδίσει και μετά να μάθει ότι έχασε τους βαθμούς. Είναι ένα καθεστώς εντελώς δικτατορικό αυτό. Δεν πρέπει να γίνει το παραμικρό. Πρέπει να έρθουν και να φύγουν κανονικά.
Γιατί εμάς η έκθεση αστυνομίας, αν έχει Μολότοφ, θα λέει Μολότοφ. Εδώ μπορεί να μην έχει Μολότοφ και να λέει Μολότοφ. Αυτό θα γίνει. Γι' αυτό μεγάλη προσοχή, κανένα δικαίωμα. Όλο για μένα, όλο εκεί επικεντρώνεται. Το υπόλοιπο είναι δουλειά των παικτών και του προπονητή. Μας μπορούμε να κάνουμε κάτι, αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αποτρέψουμε οτιδήποτε περνάει από το χέρι μας. Έτσι. Αλλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Εννοείται, παιδιά, μεγάλη προσοχή, παρακαλώ. Έχω το μεταξύ μπροστά μου την 11 που κάνει το παιχνίδι με τον Ρακλή που μελετούσατε πριν. Ναι. Λαμπάκης, Κατσιαρός, Σελάντερ, Επαλέ. Έφυγε ο Σελάντερ και πήγε στον Ηρακλή. Για 11 χιλιάρικα. Παπαδόπουλος, ναι. Ντεμπά, Κνόπερ, Μόρις, Καπάντα, Μπράγκα και στον πάγκο Κιζερίδης, Κέντζος, Μαλούς, Δέλιος, Πασαλής, Πανόπουλος και Καζατζής. Μόνο αυτό τον Καζατζή δεν ξέρω. Ο Καζατζής, φίλε, είναι μεσοεπιθετικός. Έχει βάλει ένα εκπληκτικό γκολ. Ναι. Ο Γιώργος Καζατζής, αν θυμάμαι σωστά το μικρό του όνομα. Ναι. Μέσα στο Ηράκλειο. Ένα αυτός και ένα ο Μπάρκογλου. Σε ένα παιχνίδι Όφι Άρης. Ναι. Έχει βάλει ένα εκπληκτικό γκολ αυτός. Πατά Όφι Άρης, Μπάρκογλου Καζατζής. Γατάκι. Συγγνώμη, Χρυσάκη. 41 χρόνια φτάσανε. Τότε πώς ήμουνα? Πριν 15 χρόνια. Πιο μικρός από σένα ήμουνα. Πόσο ήσουν? 26. 26 ήσουν. Και περιέγραφα στον Α το παιχνίδι. Ναι. Άρα πρέπει. Άρα τι? Να πας στο Sky. Ξύπνα. Ξύπνα. Επόμενος, παρακαλώ. Πας στο Open. Α, μεθεπόμενος. Μεθεπόμενος. 23-10-287-888. Μιρέντε Μπάφι. Εντάξει, αυτό το βιντεάκι δεν το είχα εγώ. Το Cult 24 το ανέβασε. Ναι. Σε σχέση με τον Νιόγκου. Νιόγκου. Ντεμπάνι Ρεν, ο οποίος ήρθε στον Άρη. Τον δοκίμαζε επί δύο εβδομάδες ο Φυρός στο Ρήσιο. Είχε εικόνα τα Γιάννενα που ήταν με το Φυρό. Ναι, αλλά το δοκίμαζε. Ναι. Και στα Γιάννενα δεν έδειξε τίποτα φοβερό. Ναι. Και το δοκίμαζε και τελικά τον πήραμε. Και λέγαμε στην αρχή την αυτοκή. Μόλις μπήκε φίλε μέσα. Λες, εδώ είμαστε. Ωραίος παίκτης. Ναι. Λίγο περίεργο παιδί. Αυτή Αφρικανή ρε. Αφρικανός τώρα στη Σουηδία κιόλας, άλφας. Ναι. Μια χαρά. Εντάξει, τα έκανε πριν τον τελικό, τα έκανε. Άστα να πάνε. Είναι όμως, ακόμα το θυμάται ο κόσμος. Και το θυμάται με όμορφο τρόπο. Αν ξέρει τι έγινε την Τετάρτη και την Πέμπτη πριν τον τελικό. Άλλο αυτό. Πάρ' τον Τίνο τον Παλίνα, θα πει. Άλλο αυτό. Αυτός και ο Μπράγκα. Ναι. Εντάξει, είχαμε επανάσταση. Αλλά, εντάξει. Μην νομίζεις, το είχαν κρατήσει. Δεν είχε βγει προς τα έξω. Ναι. Τον μπάχαλο πριν τον τελικό. Πες μας μετά τον τελικό όμως έγινε, μάλωσε με το Φύρο αυτός και ο Μπράγκα. Μάλωσαν, πλακώθηκανε. Ναι. Και χωτράει. Χωτράει. Και τέτοια. Ναι. Και το κράτησαν μέσα από την τρία η ομάδα γιατί μετά από δύο μέρες έπαιζε με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή πραγματικά δεν βγήκε προς τα έξω. Δεν το είχαμε μάθει ούτε εμείς. Ναι. Αλλά μόλις έχασε μετά η ομάδα. Βγήκε προς τα έξω. Εντάξει. Πολύ ξεφωνητό, δεν θυμάμαι, Super 3 στο Φυρό. Πολύ ξεφωνητό. Και επίσης δεν ξεχνάω ποτέ, μετά το μάτς με τον Ηρακλή, Demonios Reporter. Χρονομηχανή, εκπομπή χρονομηχανή. Πρέπει να αρχίσω να στα λέω αυτά σιγά-σιγά. Για να μαθαίνετε όλοι και τα λοιπά και το τι γινόταν και πόσα χρόνια κάνουμε ρεπορτάζ. Γιατί κάποιοι ξέρουν το Χρήστο των τελευταίων τριών χρόνων, άλλοι ξέρουν το Χρήστο από το γραφείο τύπου μόνο και τέτοια. Εμείς μεγαλώσαμε Χρήστο. Ναι, ναι. Και ήμασταν Παναθηναϊκός εμείς μικροί. Έτσι, το άκουσα και αυτό. Ναι. Το ήμουν Παναθηναϊκός. Εν τω μεταξύ, αν με ρωτήσει Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, τι δεν σ' αρέσει, με έχουν ακούσει πολλές φορές. Το Παναθηναϊκό δεν γουστάρω καθόλου. Καθόλου όμως. Δεν ξέρω γιατί. Ναι. Λοιπόν, μετά από ένα σημείο την ΑΕΚ, αλλά εντάξει. Ναι. Είμαι στα αποδυτήρια του Κλεάνθης Βικελίδης με την παλιά του μορφή. Είμαι ο μόνος που έχω τρουπώσει εκεί μέσα. Και τότε εντάξει, υπήρχε μόνο Μετρόπολης, δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Ναι. Έτσι. Έχω μπει μέσα και έχω πάει στο Φυρό. Είναι η πρώτη φορά που μιλάει μετά τον τελικό, μετά το παιχνίδι εκείνο. Και έχει γίνει 35 λεπτά μετά το μάτσο όμως. Πριν τη συνέντευξη τύπου. Ναι. Τοποθέτησή του στο ραδιόφωνο τότε. 35 λεπτά. 35 λεπτά. 35 λεπτά. Τα είπε όλα. Έβαλα και την πινελίκια μετά βέβαια από το Super 3. Αλλά. Πολύ πινελίκη. Όχι κάτι. Πολύ πινελίκη, αλλά εντάξει. Άλλα χρόνια. Η δουλειά μου αυτή ήταν. Άλλα χρόνια. Άλλη φορά έχω φάει. Πιο ρομαντικά. Άλλες φορές έχουν πει καλά πράγματα. Άλλες φορές έχω φάει πινελίκια. Έτσι είναι αυτά. Δεν ήταν πάντα ίδιες οι σχέσεις μας. Και μάλιστα τα πιο πολλά πινελίκια τα τρώγα όταν ήταν στο Λίμπερο. Ο Super 3. Έχω κάνει παρέμβαση στο Σαουρίδη να με βγάλει στον αέρα. Και δεν με έχουν βγάλει. Σαν εκπρόσωπος τύπου ή σαν. Ως ρεπόρτερ. Με ξεφώνιζαν για το θέμα του Αμορόζο.
που ναι. Μου το είχαν πει από τον Άρη μέσα. Ναι. Οι ίδιοι και μου είπανε πέστο. Ναι. Και μετά ενώ μου είπανε πέστο, τους ρωτούσαν, τους το είπατε εσείς. Και έλεγαν αυτοί, όχι δεν το είπαμε εμείς. Ευτυχώς τώρα τα κινητά έχουν εξελιχθεί. Τότε υπήρχε το τηλέφωνο μόνο, έλεγε. Έπαιρνε τον Νίκο Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο του Άρη. Όχι αυτόν τον κανονικό, εσένα. Ναι. Για να μην μπερδευτεί, λέει ο Νίκο Παπαδόπουλο. Και σου έλεγε, φέρνουμε μια παικτάρα, φίλε, τον Αμορόζο. Ναι. Γράψτε το για να πουλήσουμε κανένα διαρκείας. Ναι. Το έγραφες εσύ. Ναι. Στράβωνε στην πορεία το θέμα και λέγανε αυτοί, καλά, ρε, γιατί το βγάλατε προς τα έξω. Δεν το βγάλαμε εμείς, αυτοί οι ρούφοι δημοσιογράφοι το βγάλανε. Αυτοί που στο είχαν δώσει εδώ μεταξύ. Και εσύ γιατί μιλάς με τον ατζέντη του παίχτη. Ποιος δεν μίλησε, μίλησε, έρχεται, μας είπε. Α, είπε και ο ατζέντης, ναι. Έρχεται, ναι, ωραία. Ναι. Μετά ζήτησε 100.000 παραπάνω, ρε φίλε. Και για να καλύψουν την ανικανότητά τους, λέγανε ότι φταίμε εμείς να το χαλάσουμε. Ναι. Και άκουγα το Σαουρίδη που ξεφώνησε. Τσαλτίδι και τέτοια. Είχα φάει καλό πινελίκι, είχα φάει εκείνη μέσα. Α, μετά ήρθε όμως ο Αμορόζο και την κλείτωσε. Έχουμε φιλό. Πάμε παρακαλώ. Στην γραμμή, καλησπέρα. Θυμάστε εσείς τίποτα από εκείνα τα χρόνια? Καλησπέρα. Α, εσύ είσαι παλιός, θυμάσαι εσύ. Μπα. Πώς δεν θυμάμαι, θυμάμαι. Άκου τώρα ένα καλό χρυσαφέ. Ναι. Ανοίξα πλυντήριο αυτοκινήτων εκεί στην Τούμπα. Έχει! Ναι. Και μη μου πεις ότι δουλεύει ένας Γιώργος εκεί. Ναι, ρε φίλε, ένας Γιούρας. Ο Γιωρίκας, δουλεύει εκεί. Ο Γιούρας, ναι. Να πάω να πλύω και εγώ τα μάξι. Ναι, ρε φίλε. Ή δεν πλένεις Αριανούς. Πλένει. Εκείνους τους πλένει, αλλά τους κάνει γρατζουνιά στα μάξι. Α, τότε δεν το πάω, ρε φίλε. Τότε. Με τα ξύλα που κόψαν από τα δέντρα του Χαριλάου. Α, πέφτουν πάνω στα μάξι. Εκείνα τα μαζέψα για να ζεσταίνω είναι... τις κότες, ρε φίλε, για τα αυγά. Πέρα από την πλάκα, τώρα είναι δυνατό, ρε φίλε, να είσαι μεγαλομέτοχος σε μια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ και να λες τα πλύνω ναι. Τα μάξια των παικτών και την ίδια στιγμή. Να μιλάμε, ναι. Να μιλάμε τώρα αρσενικά, αδερφέ. Ναι, ναι. Μιλάμε για τον μεγαλύτερο λεφτά της πόλης, το μεγαλύτερο λεφτά της πόλης, το πιο μικρό σε ηλικία μεγαλύτερο λεφτά της πόλης. Είναι έτσι, δεν είναι? Καλά, δεν είναι ακριβώς της πόλης, γι' αυτό. Έρχεται μια φορά τη βδομάδα. Στη Θεσσαλονίκη είναι, ρε φίλε. Ναι, και εντάξει. Είναι ο μεγαλύτερος λεφτά της πόλης. Ναι. Και γυρνάει και λέει θα σας πλύνω τα αμάξια. Είναι παιδί του λαού γι' αυτό. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή άμα νικήσει ο Καρυπίδης, τι πρέπει να μας πει μας. Θα σας φέρω και πάμπερς. Άχι ρε, είπαμε. Ξεφτύλα. Άντε με την νίκη. Ξέρεις γιατί το είπε? Γιατί? Γιατί ξέρει δεν θα το κάνει. Αφού θα χάσει. Α, ναι, είναι υποτιμητικό να το δεις. Θα πάω να τον πάρω τάφ μετά, αυτό που κάνουν από πάνω τα μάξια γρήγορα. Άστο. Δεν θα χρειαστεί. Δεν χρειαστεί. Εντάξει, έγινε. Αφού δεν χρειαστεί, δεν πειράζει. Έγινε. Έλα, τσάω. Τσάω. Μπέλα, τσάω. Είναι δυνατόν να κάνεις δήλωση, ρε φίλε, τώρα πλύνω τα μάξια των παικτών. Αυτό τι είναι ωραίο, είναι δηλαδή το καλό, δηλαδή αποθεώνεται τώρα από τον κόσμο του ΠΑΟΚ αυτός. Κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται. Της, το την πόστο, ευθύνη που έχουν. Το πόστο και την ευθύνη. Εδώ μιλάμε, φίλε, για τον άνθρωπο που έχει τις μεταχές. Κουβαλάνε με αυτό το πόστο. Είναι και αντιπρόεδρος. Τι είναι αντιπρόεδρος, δεν είναι κάτι είναι. Ναι. Καθένας είναι υπεύθυνος των πράξεών του και υπόλογος των επιλογών του. Και το λεγόμενο του. Οι πράξεις και τα λεγόμενα δεν είναι... Εντάξει, εγώ το πήγα και πιο μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, για λίγο ακόμα, ναι. Για κανένα δίλεπτο, όποιος προλάβει. Τον κύριο είδε. Τον κύριο είδε. Ναι. Και στον αέρα βγήκε. Λοιπόν, μετά. Έχεις να μας πεις τίποτα άλλο ρεπορταζιακό? Εισιτήρια έχει, που καμιά 300 αργία έχω μάθει, έχουν μείνει στην 7. Αυτά είναι. Κάτι λίγα έχουν μείνει. Εντάξει. Ρεπορταζιακό. Θες τι γίνεται. Με έχουν πάρει καμιά 20 αργία φίλοι. Που το θυμηθήκαν φυσικά την Τρίτη, τη Δευτέρα, ναι. Ότι παίζει Άρης ΠΑΟΚ. Και ενώ έχουν τελειώσει όλα τα εισιτήρια. Και λένε είσαι η τελευταία μας ελπίδα, αλλιώς 7. Ναι. Υπάρχει πολλοί κόσμοι λοιπόν που ψάχνεται γύρω-γύρω να πάει στη 2, στην 3, στην 1, ξέρω εγώ, με το φθηνότερο εισιτηριάκι. Γιατί εντάξει, δεν έχουν όλη την πολυτέλεια να μπορούν να δώσουν το 50. Και έχουν ως τελευταία επιλογή και σου λέει στη χειρότερη τι να κάνω. Θα πάω αύριο, Παρασκευή ή Σάββατο, να πάρω στην 7. Οπότε μην γίνει κανένα ντου το Σάββατο. Και φύγουν κατευθείαν και όλα τα. Ναι, καλά, έτσι γίνεται πάντα. Εγώ πάντως αν ήμουν Καρυπίδης, θα πήγαινα και θα τα έπαιρνα εγώ. 3-5-15. Ναι. Τι πόσο είναι? 1500. 15.000. 15.000, πολλά. Δεν έχει? Έχει. Α. Ότι και έχει, θα έλεγα sold out. Και θα έλεγα ότι στη δική μου την παρουσία είχα sold out. Ναι. Βέβαια δεν ξέρω αν πουλήθηκαν και τα VIP. Πόσα βγάλαμε εκεί? Και εκεί θα είχε πράγμα.
Πάντως, εκεί ξέρει ότι εκεί φεύγουν πιο εύκολα. Αυτό που έχει λεφτά ξέρει ότι πάει πιο εύκολα εκεί παρά στο 50. Καλά, 100% τι θα κάνει. Εντάξει. Εγώ πήρα 4-5 στα VIP δηλαδή. Και εμείς, ας πούμε, άμα δεν δουλεύαμε, ας πούμε, θα πέραμε στα VIP 100%. Εντάξει, αγωνιστικά, επειδή πλησιάζουμε σιγά σιγά και στο ντέρμπι και ο Ερέρα αποφασίζει σιγά σιγά και τα. Τηφωνίζει ένα. Ποιο. Άκου λέει δεξιά τον Καζατζή. Είναι νέο, ρε παιδί. 27 χρονών είναι το παιδί. 28, 29, 32. Το Καζατζή. Πάντω το τελευταίο. Έχουμε τελευταίο, πάμε στο τελευταίο. Είμαι ο τελευταίο, παιδιά. Ναι. Καλησπέρα. Το καλύτερο. Καλώς ο Χρήστατο και τον Νικόλα. Λοιπόν, όλα ωραία αυτά που κάνετε, που βγάζετε παλιούς παίχτες, μας δείχνουν λίγο έτσι, μας πάμε λίγο πίσω εμείς οι παλιοί, έχουμε καλές αναμνήσεις, έχουμε και την Κυριακή να κάνουμε τα ίδια. Δεν ξέρω τώρα αν έχετε κάποια νέα, γιατί δεν σας άκουσα από την αρχή, αν έχει δύο Ερέρα ποιους έχει να βάλει μέσα, στην άμυνα τουλάχιστον. Ο Δελιζής είναι ακόμα τραυματίας. Ναι. Κοίτα, εγώ σαν στόπερ πιστεύω ότι θα βάλει τον Βέλεθ με τον Μαύρη. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, εύχομαι να παίξουμε δυνατά από την αρχή μέχρι το τέλος, να το δουν λίγο διαφορετικά, γιατί είναι ξένοι παίκτες και δεν μπορούν να αντιληφθούν, όπως είπε και εγώ, και αυτό που εμείς θέλουμε. Πιστεύω οι Έλληνες και οι παράγοντες να τους δώσουν να το καταλάβουν, ότι είναι ένα παιχνίδι, όχι μόνο, απλό ένα παιχνίδι είναι. Απλά για την πόλη έχει να κάνει, τίποτα παραπάνω, γιατί μας ενδιαφέρουν οι τρεις βαθμοί. Όλα τα υπόλοιπα είναι περιττά. Να πούμε δυνατά, να τους κερδίσουμε, να κάνουμε μια καλή ατμόσφαιρα, να μην δημιουργήσουμε κανένα πρόβλημα εμείς οι φιλάθλοι, μόνο από την αρχή μέχρι το τέλος να φωνάζουμε. Έτσι. Και θεωρώ ότι θα το πάρουμε το παιχνίδι. Έχω αυτή την αίσθηση. Από εκεί πέρα, αυτοί να ξέρουν να μας βάλουν 3-4 γκολ, γιατί έχουν μια πολύ μεγάλη έτσι. 14, ότι, αντιλαμβάνομαι και με αυτούς που μιλάω, τους φίλους μου και αυτά, έχουν μεγάλη έπαρση. Γιατί θεωρώ ότι είναι αυτό της μεγάλη ομάδα. Εν πάση περιπτώσει είναι και η ομάδα τους είναι. Καλύτερα για μας, γιατί όταν θα την μετά το 93 θα κλαίνε. Και εμείς θα γελάμε. Αυτό είναι το ωραίο. Θέλω, Χρήστατε, να μου πεις κάτι, σε παρακαλώ. Ναι. Αγόρι μου όμορφο, επειδή οι ποδοσφαιριστές του Άρη είναι 25. Θέλω να μου πεις κάτι, γιατί ήθελα να σου το ρωτήσω. Σ' ακούω που λες κουέστα. Έχουμε άλλους δύο τερματοφυλακές που είναι και πολύ καλοί. Εξαιρετικούς. Έτσι, μπράβο. Να το ακούω αυτό θέλω. Γιατί η αλήθεια είναι. Το έχω πει. Και για τον Αγνωστόπουλο. Το ξέρω, αλλά ο οποίος θεωρώ ότι κάποια στιγμή. Αν είχε χθες κουέστα, μπορεί να μαθαίνει. Όχι, κουέστα. Εντάξει, άλλο. Όπως είπες και εσύ, στα πλαίσια του χαβαλέ. Εντάξει. Αλλά θεωρώ ότι. Να σου πω κάτι. Ο Αγνωστόπουλο. Αν είχε το κουέστα να μην παίξει, εγώ πιστεύω ότι έχουμε. Δύο πολύ καλούς. Απλά τον Αναγνωστόπουλο και τον. Ναι. Τι κάνουμε, Βελή, και τον Καντιμίρη. Τους θεωρώ εξίσου καλούς τερματοφύλακες. Αλλά όταν έχω μπροστά το Βέλεθ και έχει παίξει ήδη 5-6 παιχνίδια με τον Κουέστα, δεν θέλω ο πειραματισμός του πρώτου αγώνα του Αλέξανδρου να είναι σε αυτό το μάτς. Γιατί είναι ένα μάτς. Το οποίο ξέρεις τι είναι. Είναι ένα μάτς που μπορεί να κάνει την εμφάνιση της καριέρας του. Και να τον καθιερώσει. Ο καλός ο τερματοφύλακας σε τέτοια μάτς παίζει. Έτσι, μπράβο, να χαρώ το φίλο μου. Και κάτι άλλο θα σας ρωτήσω. Είναι πολύ καλός ο Κουέστα, αλλά ρε φίλε, έχεις παρατηρήσει ότι σε δύο παιχνίδια βγαίνει πάρα πολύ έξω και παραλίγο να το πληρώσουμε αυτό. Τι? Είναι πολύ καλός ο τερματοφύλακας, αλλά έχει ένα συνήθειο, βγαίνει πολύ έξω. Εντάξει, δεν είναι και ο Ντασάεφ. Είναι στα Γιάννενα, αν το είδες. Έκανε δύο άστοχες εξόδους σε όλο το μάτς. Να σου πω κάτι. Θα έχει και αυτά. Αν δεν είχε και αυτά, δεν θα πει στον Άρη. Αλλού θα ήταν. Μπορεί να μου το καταλαβαίνω, αλλά είναι να σου πω κάτι. Και με την Τρίπολη έγινε αυτό. Δηλαδή, βγαίνει πάρα πολύ έξω. Αυτό με προβληματίζει. Δηλαδή, άμα τον δεις και πολλές φορές όταν η ομάδα πιέζει, φτάνει μέχρι το ημικύκλο του κέντρου και ανάμεσα τη μεγάλη περιοχή. Έχει πολύ έχει πιστεύει πολύ στον εαυτό του και είναι κρύο αίμα, Quest. Ναι, εντάξει, παλικάρια μου. Εγώ απλά ήθελα να πω ότι είναι πολύ καλή. Έχουμε τρεις καλούς τερματοφύλακες. Εννοείται αυτό. Και θεωρώ ότι όποιος και να παίξει θα τα δώσει όλα. Το πιστεύω αυτό. Έτσι. Λοιπόν, καλή επιτυχία μας. Θα τα πούμε και αύριο. Και τη Δευτέρα θα γελάμε. Έτσι. Εντάξει. Μακάρι. Φιλιά πολλά. Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Και Αναγνωστόπουλος, που θα πηγαίνει και πολύ καλά στις προπονήσεις το τελευταίο διάστημα. Με Φινοκαλιώτη, το θυμάσαι το Φινοκαλιώτη, πολύ καλός διαιτητής, Γιώργο. Εξαιρετικό παλικάρι και αυτό. Σουάρες. Αυτός είναι της ΑΕΚ. Ποιος? Της ΑΕΚ που βγήκε μετά. Ο Φινοκαλιώτης. Όχι, ο Σουάρες. Σκέντος. Σκέντος.
Σκέτουσε η μπάλα ο παίχτης. Σέντρα δικός είναι μόνος του ο Γκόμες. Προλαβαίνει τελευταία στιγμή ο Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος, ο προπονητής. Ναι. Αρχηγός με το 21. Το ξέρω. Σαπουτζής εκτελεί όλες τις στιγμένες φάσεις. Σαπουτζής πήγε στον Όφι. Στα τελευταία. Πήγαινε. Από την είσοδο του στο μάτς. Ωραία. Περίμενε. Και μετά. Η μπάλα πέρασε κεφαλιά, καμία σειρά για τη φάση. Επιθετικό φάουλ έχει δώσει ο ρέφερης. Τη φανέλα που φοράει ο Κατεργιαννάκης την έχω. Ξανά το φάουλ. Μπράβο. Αυτή που φοράει εδώ. Την μπλε. Λοιπόν, άντε. Δευτερόλεπτα. Λοιπόν. Περίμενε. Περίμενε να ακούσει, φίλε. Περίμενε. Περίμενε να ακούσει. Τώρα είναι. Τώρα τα φτιάξω τα Αργιαννάκια. Ναι. Εδώ τώρα. Να το αυτό είναι. Θεοδωρίδης. Τι δες και Θεοδωρίδη έχω. Σάιτ τον Καζαντζή. Καζαντζής πάλι. Αφήνει όμως ο Φινοκαλιώτης. Να το. Μπάρκοβλου θα εκτελέσει. Με το δεξί καλό σουτ. Γκολ. Φοβερό γκολ από τον Μπάρκοβλου. 1-2 ο Άρης. Εξαιρετική εκτέλεση. Την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι του Μπεκιάη. Και από την πάσα του Νούσια. Στο φάουλ ο Μπάρκοβλου βάζει μπροστά τον Άριστο σκορ και αναμένεται συναρπαστικό τελευταίο τέταρτο στο γήπεδο του Όφη. Γεια σας. Μάλιστα. Καλή συνέχεια. Τον Λαζανά τον ξέρεις, ρε. Καλά εννοείται. Α, καλά εννοείται, ρε, τον ξέρει. Γιώργος Ματζιούκης έρχεται, ώρα για μπλε.